Τώρα, είπαμε να κάνουμε μια εξοικείωση. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνουμε το παράδειγμα online, ώστε να μπείτε όλοι στα διάφορα link που θα δώσουμε για να εξοικειωθείτε. Δεν είναι δύσκολο, όλοι έχετε μεγάλη εμπειρία από τη χρήση των υπολογιστών. Είναι ακόμα για παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω σπουδαία εμπειρία με το ίντερνετ, αλλά πραγματικά ήταν πολύ εύκολο κανείς να χρησιμοποιήσει τα νομογράμματα. Θα πάμε λοιπόν ένα κλασικό περιστατικό το οποίο έρχεται στο ιατρείο, με τις ερωτήσεις που θα μας κάνει στην καθημερινή μας πρακτική, να δούμε λοιπόν τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή αυτόν, όχι με βάση την εμπειρία μας, την όποια εμπειρία μας, που διαφέρει σαφώς, αλλά κυρίως με το τι λένε αυτά τα νομογράμματα. Έχετε λοιπόν μπροστά σας έναν άρρωστο 65 ετών, είναι το προηγούμενο παράδειγμα, 6,3 PSA και μια δαχτυλική, η οποία τουλάχιστον σε εμάς δεν φαίνεται να έχει κάτι ύποπτο. Έχει πάει ήδη σε άλλον ουρολόγο και του έχουν συστήσει βιοψία. Οπότε ρωτάει σε εμάς ποια είναι η πιθανότητα να έχει καρκίνο. Πολλά τα νομογράμματα, όπως σας είπα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό της PCPT. Σας θυμίζω ότι η PCPT, έτσι, αυτό θα μπορούσαμε λογικά να κάνουμε το link μέσα και να πάτε να βάλετε τα στοιχεία. Τι έκανε η PCPT, πώς αναπτύχθηκε αυτό το νομόγραμμα. Πήρε το placebo group από τη μελέτη αυτή του Thompson με τη φιναστερίδη για να δει για τη χημειοπροφύλαξη και τι έγινε. Αυτοί οι ασθενείς είχαν PSA μικρότερο του 3, παρακολουθήθηκαν για 7 χρόνια, κάναν follow-up με PSA και δακτυλική. Αν το PSA ανέβαινε πάνω από 4, είχαν ύποπτη δακτυλική, υποβάλλονταν σε βιοψία. Με βάση τα αποτέλεσματα λοιπόν του placebo group, δημιουργήσαν αυτό το νομόγραμμα, το οποίο θα μπορούσατε να δείτε εδώ. Ποια είναι η διαγνωστική του ακρίβεια? 70%. Σας θυμίζω ότι σας είπα ότι υπάρχουν και άλλα, όπως είναι το Sunnybrook, αυτό είναι το καναδέζικο, όπως υπάρχει και το ευρωπαϊκό του Rotterdam. Είναι γεγονός ότι τόσο το Sunnybrook όσο και το Rotterdam έχουν λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια. Υπάρχει μόνο γενικώς άλλο ένα μειονέκτημα των υπαρχόντων risk calculators, είναι ότι δεν έχουν συγκριτικές μελέτες το ένα απέναντι του άλλου. Σε μία από αυτές που υπάρχει, βρήκαν πράγματι ότι το PCPT έχει ελαφρώς μικρότερη διαγνωστική ακρίβεια, αλλά είναι πολύ πιο εύχριστο. Και πραγματικά, αν μπαίνατε στην ιστοσελίδα, το μόνο που θα σας ζητούσε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία του αρρώστου, που δεν είναι πολλά. Είναι ένας λευκός άντρας, 65, 6,3. Δεν έχει ιστορικό καρκίνο στο προστάτη. Βλέπετε πόσο πολύ εξατομικεύεται το περιστατικό. Η δακτυλική του είναι φυσιολογική ή τουλάχιστον μας φάνηκε δακτυλική. Δεν είχε προηγουμένως βιοψία. Άλλον σε ένας παράγοντας που μπορεί να μεταβάλει τις πιθανότητες. Και το μόνο που κάνετε λοιπόν είναι να κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι. Το αποτέλεσμα το οποίο θα πάρετε είναι το εξής. Για το συγκεκριμένο άντρα, η πιθανότητα να υπάρχει καρκίνος στη βιοψία του προστάτη είναι 44%. Και η πιθανότητα να έχει υψηλού βαθμού κακοήθειας καρκίνο του προστάτη είναι 13%. Επομένως, στην ερώτηση ποια είναι η πιθανότητα να έχω καρκίνο, μπορείτε να απαντήσετε με μεγάλη ακρίβεια. Ο ασθενής μας λοιπόν υπευλήθησε βιοψία. 12 κομμάτια, έπεσε στο 44%. Είχε ένα Gleason score 6, 3 και 3, σε 3 από τα 6 αριστερά, με μια δίθηση που κυμαίνονταν από 20 έως 60% στο ιστοτεμάχιο και ένα μόνο στα 6 δεξιά με 20%. Η επόμενη ερώτηση που πιθανώς θα κάνει ο άρρωστος μετά την κριάδα αυτή την οποία έχει με την ιστολογική θα είναι τουλάχιστον μόνο στο προστάτη ή έχει πάει κι αλλού. Και πάλι λοιπόν μπορείτε να αναζητήσετε τη βοήθειά σας από τα διάφορα νομογράμματα τα οποία υπάρχουν. Οι πίνακες του Πάρτιν είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι. Δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτεροι, αλλά είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι και είναι πάρα πολύ εύκολοι. Αυτό είναι το link, θα μπορείτε να μπείτε μέσα και επομένως με βάση το PSA, αυτό ζητάει μόνο, το Gleason score και το κλινικό στάδιο υπολογίζουν την πιθανότητα να υπάρχει εντοπισμένος κλινικά όγκος στο προστάτη, να έχει επέκταση στην εξωπροστατική, διήθηση σπερματοδόχων κύστων ή συμμετοχή λεμφαδένων. Η διαγνωστική του ακρίβεια είναι περίπου 74%. Είναι πραγματικά καλή. Μπαίνετε λοιπόν στους πίνακες, συμπληρώνετε τα στοιχεία 1, 2, 3 ουσιαστικά. Βλέπετε ότι το Gleason score 5 με 6 το βάζει το ίδιο. Κάνετε τον υπολογισμό και το αποτέλεσμα το οποίο παίρνετε είναι εδώ. 81% είναι η πιθανότητα του συγκεκριμένου ασθενή να έχει κλινικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη όταν υποβληθεί στη ριζική θεραπεία. Από αυτά, 18% έχει πιθανότητα να έχει εξωπροστατική επέκταση, 1% είναι η πιθανότητά του να έχει λεφαδενική διήθηση, διήθηση των σπερματοδόχων κύστων και καμία πιθανότητα να έχει λεμφαδενική συμμετοχή. Πράγματι, ο ασθενής τελικά αποφασίζει να υποβληθεί σε ριζική προστατεκτομή. Το τελικό Gleason score, το παθολογονατομικό, είναι 7, 3 συν 4. Στον αριστερό λαβό καταλαμβάνεται κατά 40%, ο δεξιός κατά 10%. Δεν υπάρχουν θετικά χειρουργικά όρια, έτσι, αρνητικά χειρουργικά όρια. Δεν υπάρχει διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων.
Δεν υπάρχει εξωπροστατική επέκταση, δεν υπάρχει δίθηση των λεμφαδένων, υπάρχει περινευρυδική μόνο δίθηση. Ο ασθενής λοιπόν θα παρακολουθείται με PSA, όπως όλοι κάνουμε. Η ερώτηση βέβαια του ασθενή είναι προφανής. Η ιστολογική είναι πολύ καλή, είμαι ευχαριστημένος, όλα καλά. Αλλά γιατρέ, υπάρχει πιθανότητα να υποτροπιάσει αυτός ο καρκίνος που έχω στο προστάτη. Γιατί να παρακολουθούμε με PSA αφού όλα είναι καλά? Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα να υποτροπιάσει ο καρκίνος του προστάτη, όλοι το ξέρουμε. Το πώς είναι αυτή η πιθανότητα μπορεί να μας βοηθήσουν και πάλι τα νομογράμματα στο συγκεκριμένο ασθενή. Είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι αρκετά μεγάλο. Σας λέω και πάλι το θέμα ήταν να μπούμε online. Τι βάζουμε όμως σε αυτό το νομόγραμμα, το οποίο είναι από οι γνωστοί πίνακες του CATAN. Και τι υπολογίζει? Τη βιοχημική υποτροπή, έτσι, μετά από ριζική προστατεκτομή, πολύ συγκεκριμένα, στα 2, στα 5, στα 7 και στα 10 χρόνια. Επομένως, μπορείτε να πείτε στη δεκαετία στον ασθενή σας ποια είναι η πιθανότητά του να μην έχει αύξηση του PSA, να μην έχει βιοχημική υποτροπή. Τι βάζουμε? Το προεγχειρητικό PSA, την ηλικία του, το τελικό Gleason, το οποίο βρήκαμε στην παθολογανατομική έκθεση της ριζικής προστατεκτομής, 3-4, πρωτεύων, δευτερεύων, το σύνολο, πότε υπευλήθη, πόσους μήνες είναι ελεύθερος καρκίνου, δηλαδή πόσους μήνες μεσολάβησαν από τη ριζική προστατεκτομή χωρίς να ανεβεί το PSA. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Στο συγκεκριμένο ασθενή, επειδή μας το ζητάει μετά την έκθεση του παθολογονατόμου, είναι ένας μήνας. Αυτό σας δώσω ένα σώσο τώρα για τις ερωτήσεις. Αυτό είναι άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουν τα καλά νομογράμματα. Λέγονται δεσμευμένες πιθανότητες. Δηλαδή, αν βάζετε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Μετά από 3 χρόνια, δηλαδή είχαν μεσολαβήσει 3 χρόνια που ο ασθενής ήταν ελεύθερος νόσου, οι πιθανότητες που θα σας έδινε θα ήταν διαφορετικές και υπέρ του αρρώστου. Δηλαδή θα είχαν μεσολαβήσει ήδη 3 χρόνια χωρίς καμία υποτροπή, άρα αυτό πρέπει να μπορεί να το ενσωματώνει ο αλγόριθμος. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο στάνταρ να δίνει ένα νούμερο σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή την οποία τη ζητάει ο άρρωστος, αλλά μπορεί να δει με βάση το πώς πηγαίνει ο άρρωστος, ιδιαίτερα αν πηγαίνει καλά, να επανατροποποιεί τις πιθανότητές του. Αυτό λέγεται δεσμευμένη πιθανότητα σε ένα νομόγραμμα. Κάτι άλλο το οποίο μας ζητάει είναι αν υπήρχαν τα διάφορα συγκεκριμένα παθολογονατομικά χαρακτηριστικά με τη διήθηση λεφαδένων, σπερματοδόχων κύστεων, θετικά χειρουργικά όρια, εάν είχε προηγηθεί νεοάντζουβαντ ορμονοθεραπεία, όχι, και αν είχε προηγηθεί ακτινοβόλια. Επομένως, λοιπόν, και για μια salvage ριζική προστατεκτομή είναι το ίδιο νομόγραμμα. Η ακρίβεια αυτού του νομογράμματος κυμαίνεται από 73-80%. Είναι λοιπόν πολύ υψηλή. Ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα μας δώσει? Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ. Η πιθανότητα ο συγκεκριμένος ασθενής με τα τόσα, μάλλον ευνοϊκά παθολογονατομικά χαρακτηριστικά, είναι να υποτροπιάσει, να μείνει ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής στη δεκαετία 95%. Δηλαδή μόνο 5% στα 10 χρόνια να αυξηθεί το PSA. Ο ασθενής μας όμως δεν ήταν τόσο τυχερός. Στα 4 χρόνια που τον παρακολουθούμε, ξαφνικά παρουσίασε βιοχημική υποτροπή. Ενώ το PSA του ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, βλέπετε ότι στα 4 χρόνια, 4,5, το PSA ανέβηκε, σε 2 με 3 ήταν πάνω από 0,20. Επομένως λοιπόν έχουμε μια επιβεβαιωμένη βιοχημική υποτροπή και αποφασίζουμε με τον ασθενή να κάνει ακτινοθεραπεία, όλος ο υπόλοιπος έλεγχος, όποιος και αυτός αν είναι, προκειμένου να δούμε αν είναι εντοπισμένο ή συστηματικό, ήταν φυσιολογικός, ό,τι σημαίνει αυτό, δεν είναι το θέμα της παρουσίασης αυτό. Επομένως, ο ασθενής αποφασίζει να κάνει ακτινοθεραπεία. Η ερώτηση και πάλι την έχετε αντιμετωπίσει. Άσχημα νέα, έτσι, υποτροπία ο καρκίνος, έχω καμία πιθανότητα να γίνω καλά με την ακτινοθεραπεία? Η απάντηση λοιπόν και πάλι θα βρεθεί στα νομογράμματα και είναι από τους πίνακες του CATAN. Βλέπετε και πάλι πού μπορεί να μπει κανείς για να μπει. Και ο συγκεκριμένος πίνακας υπολογίζει σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από ριζική προστατεκτομή και υπευλήθησαν σε ακτινοθεραπεία, ποια είναι η πιθανότητα να μην είναι ανιχνεύσιμο το PSA τους στα 6 χρόνια. Ποια στοιχεία? Το προεγχειρητικό PSA, το τελικό Gleason, τα τελικά δηλαδή το report πάλι όλο το παθολογονατομικό, αν υπήρχαν θετικά χειρουργικά όρια κλπ. Τι καινούριο? Εάν υπήρχε, ανεβασμένο PSA αμέσως μετά τη ριζική προστατεκτομή, το οποίο δεν υπήρχε στον ασθενή μας, είχε φτάσει σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, πόσο είναι το PSA τη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε την ακτινοβολία, 0,25, εδώ έχει το PSA doubling time. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή δεν ξέρω πόσο μπορούμε εύκολα να το υπολογίσουμε, εγώ δεν μπορώ να το υπολογίσω το PSA doubling time, έχει ένα link, το πατάτε, βάζετε τα PSA τα οποία έχετε από τον ασθενή σας κατά το follow-up και σας βγάζει αυτομάτως πόσο είναι. Στο συγκεκριμένο ασθενή ήταν 9,15 μήνες.
δεν έχετε κανένα λόγο δηλαδή να κάθετε να κάνετε μόνο σε υπολογισμοί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ποια είναι η δόση την οποία αποφάσισαν οι εκτενοθεραπευτές σας να δώσουν στο συγκεκριμένο ασθενή, 65 γκρέι, και αν επίσης πόσες μήνες πέρασαν ώστε να έχουμε τη βιοχημική υποτροπή, στο συγκεκριμένο ασθενή 46 μήνες, περίπου 4 χρόνια, και αν θα δοθεί η ερώτηση που έγινε στον Αντρέα του Σκολαρίκο και στον Διονύση του Μητρόπουλο, νεάνζουβαντο ορμονοθεραπεία στον ασθενή ο οποίος θα κάνει και ακτινοθεραπεία. Εδώ κάναμε κλικ στο yes. Έτσι. Θα μπορούσε να είναι και όχι. Και τα δύο όμως αυτό το νομόγραμμα το υπολογίζει. Η πιθανότητα λοιπόν του συγκεκριμένου ασθενούς να είναι ελεύθερος βιοχημικής υποτροπής στα 6 χρόνια είναι 77%. Αυτή λοιπόν είναι και η απάντηση στο ερώτημά του αν έχω κάποια πιθανότητα να γίνω καλά. Αυτή είναι η συνιστόμενη βιβλιογραφία. Μερικά από αυτά τα reviews που υπάρχουν πραγματικά είναι εξαιρετικά. Τα PDF έχουν σταλεί και νομίζω ότι θα μπορείτε να τα κατεβάσετε εύκολα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.